Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα καινούριο run. Θέλω να πάω Isaac και ναι, σήμερα πάλι θα είμαι ένας προσεκτικός Isaac. Για να δούμε ποιο είναι το πρώτο μας αντικείμενο. Really? Αρνούμε. Parasite. Λοιπόν, δεν το πήρα γιατί το πρώτο item, ναι μεν μας δίνει explosive shots και όλα αυτά τα καλά πράγματα, το οποίο είναι δεκτό. Δεν λέω. Απλά με τον τρόπο που παίζω υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση να φάω εγώ τον damage και όχι ο αντίπαλος. Είναι από αυτά τα items τα οποία τα παίρνεις σε περίπτωση, ξέρω εγώ, που είσαι βαθιά, ρε παιδί μου. Είσαι σε φάση, ξέρω εγώ, νεκρόπολης, έχεις βασικά τελειώσει, μα είσαι γουμπ ή δεν έχεις damage και λες ναι, κάτι που να κάνει τον damage μου και όντως τότε το παίρνεις, γιατί σίγουρα έχεις ξεμπερδέψει με όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία έχεις. Ω, τι είναι την drog, ελπίζω να την αχτεί. Yes, τέλεια! Να το πάρω τώρα. Όχι, θα το αφήσουμε για τον επόμενο όροφο. Γιατί έτσι θα έχουμε την πιθανότητα να πάρουμε κάποιο deal with the devil τον επόμενο όροφο. Αυτό τον όροφο, το μόνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να φάμε λίγο το damage. Γίνεται να πάρουμε όσα περισσότερα αντικείμενα γίνεται και να σηκωθούμε να φύγουμε. Oh, come on. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό. Έχουμε δωματιάκι κάτω, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αν και ουσιαστικά θέλω να το κάνω σε περίπτωση που χρειαζόμουν να κάνω reroll το αντικείμενο το οποίο θα μας ρίξει ο τύπος εδώ πέρα. Το οποίο βασικά είναι το Cube of Meat και έτσι και το ρολάρο νομίζω πάλι Cube of Meat πετάει, οπότε ξέρεις τι, δεν πειράζει ιδιαίτερα. Είμαι αρκετά καλά με το συγκεκριμένο θέμα. Σταμάτα να κάνεις. Οφηματικός ρε φίλε, φέρτε του ξέρω εγώ ένα σπρέι για εισπνοές και 4 χαρτομάτιλα. Γιατί συγκεκριμένα 4, είναι το ένα για, πώς το λένε, που εκεί πέρα θα φύγει ασάλιωτο. Τώρα τι σημαίνει θα φύγει ασάλιωτο ένα χαρτομάντιλο. Ω, τι έγινε, έκανε χι και δεν βάρεσε. Υπήρξε κάποιο bug το οποίο θα πρέπει να ξέρω και μπορώ. Μπλοκάρει το Parasite, το οποίο ουσιαστικά μόλις χτυπάει βγάζει δύο τέτοιες. Τι φάση ρε φίλε, okay, θα το έπαιρνα το Cube of Meat. Αλλά αυτό κρατάει απλά γελίο. Λοιπόν, και έχω μια βόμβα να βρούμε κάποιο Tinted Rock ώστε να έχουμε έξτρα ζωές για τον επόμενο όροφο. Λοιπόν, πρώτο. Κατάρα. Καταρρέσει! Σίγουρα εδώ πέρα θα είναι το μυστικό δωμάτιο. Και είναι από τις λίγες φορές που λέω ναι, όντως θα είναι. Και ήταν. Για τις περισσότερες φορές λέω ναι, εδώ πέρα θα είναι και είναι κάπου εντελώς διαφορετικά. Ξέρω εγώ, έχει φύγει, έχει πάει στη Χαβάη, ξέρω εγώ, για διακοπές. Έχει πάρει τη γυναίκα, τα παιδιά του και έχει κλείσει το κινητό και δεν σου απαντάει ποτέ και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι φοράω μπλε μπλούζα, οπότε δεν έχω σώμα. Καλή φάση. Είμαι σαν να έχω πάρει το Transcendence από το. Πώς το λένε. Από το Isaac. Αλλά hey, αυτό είναι για εσάς που γκρινιάζατε ότι δεν μπορείτε να είτε τα χάπια. Τώρα μπορείτε να είτε μέσα μου. Μέσα στην ψυχή μου. Ναι. Κακές φωτιές, βρίστε. Αυτό είναι το δωμάτιο το οποίο απλά στρώει χρόνο εδώ πέρα. Οφείλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το Parasite. Είναι η πρώτη φορά που το παίρνω στο Rebirth. Και αναρωτιέμαι να δω τι καλά πραγματάκια θα έχουμε. 99 βόμβες. Ξέρεις τι, δεν είναι κακό. Δεν είναι και καλό βέβαια. Αλλά με αυτό μπορούμε να βρούμε μυστικά δωμάτια. Μας δίνει επιλογές. Αυτό. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μπορώ να βάλω εδώ πέρα, ας πούμε. Έτσι αν ξέρω ότι. Πήγα να πω ότι ξέρω ότι δεν είναι το secret room εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Όι, όι! Βγήκα τελευταία στιγμή. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Οι εξαφανιζόμενες αράχνες. Θα περίμενα κάτι καλύτερο από το Secret Room. Secret Room, σε σένα μιλάω. Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Εγώ και η μητέρα σου είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με την όλη φάση. Δεν σε μεγαλώσαμε για να κάνεις αυτό το οποίο έκανες. Σίγουρα δεν είναι τίποτα από αυτά Tinted Rocks, αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το οποίο κάθε φορά που γίνεται είμαι υπερβολικά ικανοποιημένος με αυτό. Κοίτα το μωρέ, έχει ένα σαλιγκάρι στο μυαλό, στο κεφάλι και πράγματα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανατιναχτούν. Για να δούμε, έχουμε κάτι καλό. Μία βόμβα. Και ένα σεντ. Το οποίο μας επιτρέπει να πάμε στο σοπ όμως. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό.
Καλή φάση θα ήταν να πάμε τώρα στο shop για να ρολάρουμε σε περίπτωση που έχει κάτι και μπορούμε να κάνουμε τις yes, διάφορες, the stars. Ωραία, ακούτε, θα κάνουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό. Θα πάρουμε το ένα peel, θα το χρησιμοποιήσουμε, ή ένα lockdown, δεν μας πειράζει. Το αφήνουμε εδώ πέρα. Κάνουμε reroll. Και είναι το The Battery, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν περίμενα να θα βρίσκαμε κάτι τόσο ενδιαφέρον από την αλήθεια. Και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Τζάμπα πράγματα. Και μία τζάμπα πένι. Ξέρω θα το πληρώσω αργά ή γρήγορα. Βασικά μπορώ να κάνω το εξής. Και όντως ας το κάνω. Βασικά δεν έχω ριρόλ, οπότε ας μην το κάνω ακόμα. Ας πάρω... Αυτό δεν έχουμε αρκετά λεφτά. Οπότε θα βάλω μια βόμβα εδώ πέρα. Θα πετάξει λεφτά σίγουρα. Δύο μόνο. Πέταλο ένα βρε. Κακούλι. Τρία τον αριθμό θέλαμε. Για να φτάσουμε τα πέντε. Για να μπορούμε να πάρουμε εκείνο το τζάμπα ριρόλ. Το οποίο δεν θα με χάλαγε να πω την αλήθεια. Λοιπόν, ξέρεις τι. Emperor. Οκ. Δεν με χαλάει και αυτό, αλλά... Αλλά, θέλω να βρω άλλο ένα cent. Το οποίο θα μπορούσε να είναι... Ψάχνω τώρα για το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Θα μπορούσε να είναι εδώ πέρα. Ή εδώ. Ή εδώ. Yes. Δεν είναι το καλύτερο. Umbilical cord. Σε περίπτωση όσο στη μισή ζωή θα βγει ένα... Παπαρδέλι να μας σιγοντάρει. Αλλά δεν χρειάζομαι στο παπαρδέλι ακόμα. Φαντάζομαι. Ας αντινάξουμε τυχαία πράγματα σε περίπτωση που γίνει κάτι καλό. Και έχουμε άλλο ένα δωμάτιο κάτω. Ας πάμε στο δωμάτιο κάτω. Σε περίπτωση που είναι κάτι καλό. Δεν βλέπω και κανένα την drog. Ας ελπίσουμε όμως να πετάξει ένα cent. Ένα cent δεν θέλουμε περισσότερα. Only one. There can be only one cent. Έλα, πέθανε. Ευχαριστώ. Μία βόμβα. Να κάτι που χρειαζόμασταν. Ποτέ. Δεν. Ξέρεις τι, δεν με χαλάει να τις χρησιμοποιώ έτσι τις βόμβες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Τι καλό πράγμα μπορεί να σου συμβεί. Ξέρεις τι, σίγουρα. Γιατί βαριέμαι να κάνω τον κύκλο. Λοιπόν, θέλω να δω τι έχει μέσα το Boost Trap Room, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Emperor Card για να φύγουμε. Έχει μία... παπαρδέλα και μισή. Από μάνστρο σε μάνστρο! Double monster all the way. Λοιπόν, κάτσε να σκοτώσουμε και αυτό εδώ πέρα, να έχουμε χώρο να πάμε δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω. Και έκανα βλακεία, γιατί... Βέβαια, δεν είναι βλακεία, γιατί δεν το είχαμε εκείνο το ένα cent. Σε περίπτωση που το είχαμε αυτό το ένα cent, θα μπορούσαμε να μπούμε στο Devil Room, το οποίο σίγουρα θα βγει γιατί δεν έχει φάει καθόλου damage. Και με το που το είπα, ήταν η σφαίρα η οποία ήταν σημαδεμένη στεγνά στο κουτουπιέ του κεφαλιού μου. Το οποίο ο κόσμος το θεωρεί κούτελο και το λέει έτσι. Βασικά μου αρέσουν οι τυχαίες λέξεις που φτιάχνει ο καθένας. Δηλαδή είναι σε φάση, ξέρω εγώ, κάποτε έλεγα τη βερμούδα, το κοντομάνικο για τα πόδια, κάπως έτσι. Το οποίο δεν ξέρω τι επιστημονική άποψη είχα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μου φανόταν λογικό, ας πούμε, να πεις το κοντομάνικο για τα πόδια. Λοιπόν, αυτό το πάρουμε, γιατί μας δίνει... και δεν χρειάζεται να κάνουμε reroll. Το βαράμε πιο γρήγορα, βασικά. Φύγε βόμβα, μπράβο. Και για να δούμε, άλλη μία βόμβα ή αράχνες. Όχι, δύο χάπια τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι δύο bad guys. Ας βάλουμε και μια βόμβα εδώ πέρα. Επειδή κάθεται σε μια πέτρα ο συγκεκριμένος τύπος, μερικές φορές γίνεται κάτι καλό. Θέλω να δω αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα αφήσω το bad guys. Και θα πάρω το The Stars. Θεωρητικά έφαγα damage. Γιατί δεν το έγραψε. Εκτός αν είχα παραπάνω spirit hearts και δεν το ήξερα. Οπότε πάμε έτσι. Και ελπίζω το επόμενο μυστικό δωμάτιο να είναι λίγο καλύτερο. Πώς νιώθω για αυτή τη φάση που είμαστε. Σε περίπτωση που πάρουμε κάποιο καλύτερο activated item, το οποίο δεν πρόκειται να γίνει γιατί το DX είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να πάρεις.
Ναι, αυτό το κάνω για το cheat, το κάνω για, το, για να βλέπετε εσείς. Γιατί μετά από όταν κάνεις render ένα τόσο σκοτεινό βίντεο βγαίνει ακόμα πιο σκοτεινό. Ας πάμε από πάνω. Έλα να την άκουσα, χτύψα 4 φορές. Πόσες φορές θέλεις πια. Μπράβο. Τέλειο! Θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο μυστικό δωμάτιο εδώ πέρα. Θα μπορούσε. Το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Βέβαια θα μπορούσε και να μην το ψάχνω από τώρα. Ελπίζω να βρω κάποιο... Happy I can see forever. Βασικά είναι οι καλύτεροι πελάτες αυτή τη στιγμή αυτά τα πραγματάκια στον τοίχο. Σίγουρα μυστικό δωμάτιο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Οι, 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 οι. Πουέρτο Ρίκο. Τους μισώ αυτούς τους τύπους πραγματικά. Καρδιά. Όχι ευχαριστώ. Όχι ακόμα. Αυτά τα μισώ ακόμα περισσότερο. Παίξτε από μακριά, παίξτε από μακριά. Αγνοήστε με, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Μπράβο. Αγνοήσε με κι εσύ. Παρατηρώ ότι αποτυγχάνεις το να με αγνοήσεις. Έστω ότι δεν είμαι εδώ βρε. Μπράβο. Έτσι. Τέλειο. Ίσως να θέλω να πάω πρώτα στο boss και μετά να έρθω να το κάνω αυτό. Λέω εγώ τώρα. Αλλά χάνουμε έτσι rerolls σε περίπτωση που... Πόσες φορές θα γλιτώσω αυτά τα spikes. Έλα που με έφτασε. Για να δούμε εδώ πέρα, θα χρειαστούμε reroll. Ναι ή όχι. Ξέρεις τι, δεν είναι άσχημο πολύ. Αλλά προτιμώ κάτι πιο εντυπωσιακό. Με τις βόμβες που έχουμε, αυτό εντάξει, ίσως να μην είναι το εντυπωσιακό πράγμα που έψαχνα. Αλλά μας δίνει καλό synergy. Και αυτή τη στιγμή, επειδή το run, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι να βρούμε, ξέρω εγώ, κανένα Deal with the Devil, το οποίο να έχει κανένα Brimstone μέσα, κανένα Mammoth Knife, κάτι έτσι γλυκό κουτσούνικο, πιστεύω ότι, το να ψάξουμε να βρούμε synergies με το χαμηλό damage που έχουμε, αλλά με οτιδήποτε έχουμε in abundance, έχουμε πολλά πράγματα δηλαδή, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Χάρτης. Όι, δεν σε θέλω. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Οκ. Okay. Πετάς εσύ, δεν πετάς. Προσπαθώ να καταλάβω. Όχι. Δεν πετάς. Πετάει ο Γκούρντι Τζούνιορ. Αν και δεν είναι Γκούρντι, είναι κάτι άλλο Τζούνιορ. Πάντως είναι Τζούνιορ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι αν το κόψεις... στο... κάθετα τέλος πάντων και μετρήσεις πόσους... ρόζους έχεις, θα μπορείς να βρεις πόσα χρόνια έχει ζήσει. Ή κάτι τέτοιο. Άλλο ένα δωμάτιο το οποίο... Α, ευτυχώς δεν βγαίνουν από μέσα τα τέτοια. Τα άλλα, τα άσπρα με το κρανίο, τα οποία θα βγαίνουν, ξέρω εγώ, από το επόμενο όροφο και μετά. Δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, δεν έχουμε βρει και το secret room. Κάτι παίζει. Βάρα και λίγο, ρε. Νομίζω ότι βαράει με μπαράζεις αυτό, δηλαδή, σε περίπτωση που κάνει ένα μπε, πρέπει να κάνει άλλα δύο μπε, ξέρω, για να είναι κομπλέ. Όχι, ευχαριστώ, κράτο, κλειδί για τον εαυτό σου. Ας φτιάξουμε πρώτα όρο, λίγο χώρο για να μετακινηθούμε. Μ' αρέσει. Για να δούμε. Οκ. Okay. Βασικά έχουμε και βόμβες. Θα ήταν καλή φάση να τις χρησιμοποιήσουμε. Μιας και τρώνε τα πάντα όλα damage στον όροφο. Πώς φάνηκε, γιατί σ' ακούμπησα. Ποια ήταν η λογική μου πίσω από αυτά τα δύο damage τα οποία έφαγα. Boom. Can I has deal with the devil? Ναι, I can. I can and I can has. Λοιπόν, το brimstone που λέγαμε. Και αναρωτιέμαι αν αξίζει να πάμε για να γίνουμε γκάπι. Θα πάρω και το pentagram. Λοιπόν, έχουμε όλο το damage, δεν έχουμε flying. Το οποίο είναι το επόμενο πράγμα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Επίσης, μπορούμε να λύσουμε το αν υπάρχει εδώ πέρα secret room. Και εδώ πέρα είναι. Ναι. Βουμπίτσα εδώ. Yes, λεφτά. Να το ανατινάξω και αυτό, γιατί όχι.
Δώσε κάτι καλύτερο βρε από ένα χάπι, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα lock-up. Θετικό χάπι από τη μία, από την άλλη όχι τόσο εντυπωσιακό θα έλεγα. Λοιπόν, δεν έχουμε μπει ακόμα στο δωμάτιο εδώ πέρα. Και λέω να το κάνουμε. Ξέρεις τι, είναι ένα εύκολο δωμάτιο, θα καθίσω να παλέψω εδώ πέρα, δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Βασικά είναι η πανευκολία αυτή τη στιγμή με τον Brimstone να το έχεις τόσο νωρίς. Απλά το επόμενο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε σίγουρα flying και σίγουρα περισσότερα spirit hearts. Να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρουν τα heart containers το αν θα βρούμε αρκετά ή όχι. Ελπίζω εδώ πέρα μέσα να... Να τα δύο spirit hearts. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το The Stars από τώρα για να μην φάμε το extra damage. Γιατί είμαστε στη φάση που κάθε damage μετράει. Θα μπορούσε να είναι το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Γιατί έχουμε δει το πρώτο. Θα μπορούσε να είναι σε δύο σημεία που βλέπω. Τρία, τέσσερα, οκ, τέσσερα σημεία. Μόνο. Ναι, θα μπορούσε να είναι εδώ. Ναι, θα μπορούσε να είναι εδώ. Κάτσε να πάρουμε και την κάρτα. The Lovers. Ένα θα μπορούσε να είναι εδώ. Και άλλα δύο σημεία είναι ένα εδώ και ένα εδώ. Έχω πέσει ήδη σε 82 βόμβες, αλλά ξέρεις τι, να το. Είναι αυτό που λέμε worth it. Για να τσεκάρω τι γίνεται με το Ringworm. Δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Περίμενα θα γινόταν κάτι καλύτερο. Έχουμε τρία κλειδιά, οπότε δεν χρειάζεται να πάρουμε αυτό. Ας ξαναπάμε εδώ πέρα μέσα. Βασικά ξέρεις τι. Νομίζω ότι έχει μια μπαταρία μέσα στο τέτοιο. Στο shop μας. Η οποία κάνει λιγότερο από 7. Αν μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα reroll το Deal with the Devil. Νάτι. Βασικά 5 θέλει εδώ πέρα. Ξέρεις τι, για να είμαι 100% σίγουρος ότι θα δουλέψει. Δανείζω μερικά λεφτά από τον παρελθοντικό εαυτό μου που έκανε διάφορα runs στο παρελθόν και ελπίζω ο Devil Room να είναι ακόμα εκεί και να μην έχει εξαφανιστεί, γιατί συμβαίνει μερικές φορές αυτό. Και δυστυχώς συνέβη. Για να ξαναδοκιμάσουμε. Ξανά! Κατάρα. Δεν πειράζει. Ποια κάρτα έχουμε? Έχουμε The Lovers. Α, όχι, δεν πειράζει. Mitron. Αυτός είναι ένας τρόπος να έχουμε extra spirit hearts, οπότε ξέρεις τι αποδέχομαι. Σίγουρα. Είσαι τόσο ελαφρύς αυτή τη στιγμή, φίλτατε εχθρέ. Ίσως και να θέλουμε λίγο damage. Επόμενος. Είναι έρχεσαι από εδώ βρε. Καλά ήσουν εκεί πέρα. Είναι αυτό που λέμε μακριά και αγαπημένη. Oh, come on. Σόφα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι δεν έχει synergy με το Parasite. Το οποίο με χαλάει λίγο. Από τη μία. Όι! Εκτιμώ τα Spirit Hearts. Το reroll μας παραμένει. Ελπίζω ότι θα είχαμε κάποιο item εκεί πέρα, οπότε θα γινόταν κάτι ενδιαφέρον. Μόνο Spirit Hearts. Το Might of Tay, νομίζω. Αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Ειδικά για του είδους το build που πάμε, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι σπασμένο το run. Λοιπόν, έχουμε τόσες βόμβες. Εδώ πέρα υπάρχει περίπτωση να έχουμε κανένα mushroom. Κάτι άλλο ενδιαφέρον. Οπότε δεν με χαλάει αυτό που κάνω. Να το mini μας. Λοιπόν, το mini μας δεν θα το πάρουμε. Θα το κάνουμε reroll και θα πάρουμε ένα chemical pill το οποίο είναι ένα damage up το οποίο είναι ακόμα καλύτερο από το mini μας. Τουλάχιστον προσωπική άποψη. Σίγουρα μπορεί να μην είναι το δικό σας playstyle.
Είναι πράγματα που έχω ξαναπεί βασικά αυτό. Δηλαδή ότι άλλα πράγματα γουστάρετε εσείς, άλλα εγώ. Αλλά ξέρεις τι, σήμερα μιλάμε για επιστημονικό Isaac. Γι' αυτό έχω χωρίσει τα γυαλιά μου. Και αυτή είναι μια Empress card. Μπορεί να φανεί χρήσιμη, μπορεί και όχι. Μ' αρέσει. Ίσα ίσα παραλίγο να μ' ακουμπήσει. Τώρα αυτό το χάπι τι να είναι. Luck up. Ωραία, σε περίπτωση που κάνουμε gamble κάποια στιγμή πιστεύω θα μας φανεί χρήσιμο το όλο αυτό το σκηνικό. Αντίος, αμίγκος. Θα μπορούσα να είναι εδώ πέρα. Ναι, το ήξερα. Και μια μαύρη καρδιά. Κάποιος μου έγραψε στα comments ότι οι μαύρες καρδιές άμα τις χάνεις, επηρεάζουν όταν θα πάρεις Deal with the Devil, το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν το πιστεύω ή όχι. Δεν λέω ότι μου είπες εσκεμμένα ψέματα ή οτιδήποτε, ή ότι δεν ισχύει ακόμα κιόλας, έτσι, το συγκεκριμένο comment. Απλά πιστεύω ότι μου φαίνεται λίγο λάθος αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από... game design standpoint. Οκ. Αυτό το χάπι τι είναι? Και έκανε μόνο 3, χαίρομαι. Είδαμε επιτέλους πως είναι και το Balls of Steel σε αυτό το run. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Τέλεια. Α, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο. Τέλεια, τέλεια. Θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα αυτό. Έλα, παίξε δίπλα μου. Υποχθώνιο μικρούλι. Το υποχθώνιο μικρούλι. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα, έτσι, οπότε πάμε κατευθείαν μέσα. Τσαμπ! Να, κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίσαμε καθόλου σε αυτό το γύρο. Σε φάση 4 λεπτά νωρίτερα. Deal with the Devil. Δεν με ακούμπησε τίποτα. Και αρνείσαι να μου το δώσεις, το Deal with the Devil. Πιστεύω το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι κακό μαζί μου στεγνά. Καλά παιχνίδι, αφού είσαι κακό μαζί μου, θα γίνω και εγώ κακός μαζί σου. Δεν σε φοβάμαι να το ξέρεις. Λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει αυτό το run. Θα μπορούσαμε σίγουρα, από τη στιγμή που έχουμε Brimstone, να πάμε Cathedral. Δεύτερο μυστικό θα μπορούσε να είναι εδώ. Ήταν ολοφάνερο ότι θα ήταν εκεί. Τέλειο. Gappy Shed το παίρνουμε. Το χρησιμοποιούμε. Δεν το χρησιμοποιήσαμε το Gappy Shed. Τι φάση. Το ρολάρουμε και γίνεται ένα μήνυμα. Θέλουμε ένα μήνυμα, είναι η ερώτηση. Η απάντηση είναι δεν ξέρω ακόμα. Αυτό είναι ένα... Α, νομίζω ότι ξέραμε ήδη τι είναι. Ένα speed up, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω να το ρολάρουμε, χρησιμοποιώντας... βασικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την μπαταρία. Από το... εδώ πέρα. Θα το κάνουμε ως εξής. Κάτσε να ανέβουν αυτά. Τέλεια. Oh, come on. Καλά, ας το φάμε το damage. Δεν με ενοχλεί πια. Έχουμε έτσι κι αλλιώς Spirit Hearts παντού. Roll Lever. Μάλιστα. Αυτό ήταν πολύ καλό. Ήταν το καλύτερο βασικά που μπορούσαμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε 10. Αν μας ρίξει 5 εδώ πέρα. Να τα. Λοιπόν, μόλις γίναμε πιο δυνατοί. Αλλά μόλις γίνανε και οι εχθροί πιο δυνατοί. Το οποίο δεν με ενοχλεί καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, τους έχουμε όλους. Τι έντολες φάση, χαχά, τους έχουμε όλους. Τελεία. Είναι ότι, όντως, φαίνεται αρκετά καλή φάση. Το όλο run. Το Deal with the Devil τώρα εμφανίστηκε. Δεν το είδα πριν. Και χάλασε το reroll μου, έτσι δεν είναι. Ξέρεις τι. Το Rotten Baby, επειδή βγάζει μύγες, μ' αρέσει. Το άλλο μωρό, δεν με τρελαίνει και ιδιαίτερα. Προσωπική άποψη.
Δεν πειράζει. Θα μπορούσα να πάρω και το Spirit Heart βασικά, αλλά ξέρεις τι, δεν νομίζω θα μας ακουμπήσει οτιδήποτε. Και Νεκρόπολης, ας πούμε, που νιώθω πάρα πολύ άνετα με το όλο σκηνικό. Για να δούμε εδώ πέρα. Ναι, αυτό ήταν οι μύγες από το Rotten Baby. Γι' αυτό μου αρέσει το Rotten Baby. Είναι ότι οτιδήποτε κάνει αυτοβούλος damage, μ' αρέσει. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Δηλαδή, αμυντικά έχουμε το Cube of Meat γύρω μας, έχουμε το Rotten Baby. Judgment. Judgment θα ήθελα, αλλά όχι ακόμα. Ας βάλω μια βόμβα εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα καλύτερο trinket από αυτό που έχουμε. Και για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε ένα Paralysis. Ένα Bad Gas και έχουμε και ένα Amnesia που ξέχασαμε όλο το χάρτη. Κατάρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε λεφτά για το Judgment μας. Όχι. Κλειδιά. Κλειδιά δεν έχω. Βόμβες, άμα ήθελες σου έδινα όσες θες. Μόνο θα σαν να την άξω. Και τώρα σκέφτομαι το κατά πόσο θα ήταν καλή φάση να είχαμε πάρει το 9 Lives όταν είχε εμφανιστεί. Αρκετά καλή θα έλεγα. Οπ. Εξαφανίστηκε πριν προλάβω να κάνω τίποτε. Πόσο μου αρέσει τα μεγάλα δωμάτια όταν έχω Brimstone. Βαράς από όπου θες, κάνεις ό,τι θες. Και μια μαύρη καρδιά. Hangman. Okay. Θα μείνω με το The Empress. Έχω έρθει από εδώ. Από εδώ τι έχει. Τίποτα. Τι σας έλεγα, δεν είχε τίποτα μέσα. Χωχου. Να δούμε εδώ πέρα αν θα έχει κάτι χρήσιμο. Βασικά είμαστε φούλα από καρδιές, οπότε δεν χρειάζεται να τα σπάω τώρα. Ω! Έπρεπε να το πω έτσι, δεν είναι. Οκ, ένα από εκείνα τα δωμάτια. Ένα μόνο. Αυτό ήταν όλο. Καλή φάση. Λοιπόν, πάω μέσα. Νομίζω ότι δεν έχω πάει ακόμα στο item room. Αντίος. Where is my deal with the devil? Ωραία, παίρνουμε αυτό, το HP up. Δεν έχουμε για να κάνουμε reroll. Κράμπους, τέλειο. Και τρώω ηλίθιο damage που θα έπρεπε να το φάω. Αλλά είσαι ήδη νεκρός, φιλαράκι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η μεγαλύτερη ερώτηση του run. Το Κράμπους, τι το κάνουμε, το παίρνουμε ή το αφήνουμε? Damage μας δίνει. Μας δίνει άπειρο damage και 9 at in the drug. Και το αφήσαμε και δεν μπορούμε να ξαναμείνουμε εκεί πέρα μέσα. Αλλά ξέρεις τι, το DX μπορεί να μας εξασφαλίσει ένα πολύ καλύτερο run. Οπότε θα ασχοληθώ λίγο με αυτό. Δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Θα μπορούσε. Δεν έπαιξε όμως έτσι φάση. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε είναι το flying σίγουρα. Αχα. Χρειαζόμαστε flying για πάντα έτσι, όχι το hangman που ήρθε πριν. Έτσι τα spirit hearts. Να είσαι καλά, Mitre. Two of clubs. Two of clubs είναι διπλασιά στις βόμβες μας. Ξανά σε 9 βόμβες λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι το wafer. Οτιδήποτε damage μας γίνεται, πέφτει στο μισό. Τέλεια. Λοιπόν, το more options δεν θα το πάρω. Έστω και είναι καλή φάση για το reroll μας. Γιατί θέλω να παίξω αυτά τα λεφτά στο judgment. Θα μου πεις γιατί να ασχοληθείς με κάτι που μπορεί να πάει καλά, μπορεί και όχι. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα μας δώσει κάτι που να μας νικήσει το τέτοιο, το παιχνίδι. Ή σε περίπτωση που δεν μου αρέσει αυτό που θα ρίξει, θα το κάνω reroll. Δηλαδή έχουμε δύο πιθανότητες να μας ρίξει κάτι καλό. Δεν είναι τόσο περίεργα τα πράγματα. Να το Spirit Heart. Λοιπόν, dog food. HP up χρειάζομαι. Όχι. Λοιπόν, τα sad bombs είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί θα δείτε τι κάνει ένα sad bomb. Ξεκλειδώνει το 4 καταρχάς, το οποίο νόμιζα το είχαμε, αλλά τελικά δεν το έχουμε. Το οποίο ρολάρει κάτι, δεν θυμάμαι, νομίζω τα consumables τα οποία έχεις πάνω σου. Κάτι τέτοιο.
Οπότε δεν έχω να κάνουμε κάτι σε αυτόν τον όροφο. Θα ήθελα να βρω το μυστικό δωμάτιο, αλλά ξέρεις τι. Όταν έχεις αμνίζια, δεν είναι ότι καλύτερο. Άλλη μια ευκαιρία για το Krampus Head. Ξέρεις τι, είναι καλό, αλλά όχι. Γιατί δεν έχουμε βρει το full πράγμα το οποίο θέλουμε, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το flying. Άμα είχα flying αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα το άφηνα. Τώρα ξέρω ότι πρέπει να βρω flying σίγουρα. Και έτσι κι αλλιώς το Brimstone κάνει τόσο damage που... Απλά δεν έχει νόημα, ξέρω εγώ. Γεια σου, Last! Πώς πάνε τα κέφια? Γιατί μου δίνεις ένα bad gas, Last? Ξέρω ότι ήταν εύκολη μάχη, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο επώδυνο το ότι με κορόιδεψες έτσι. Αγαπάμε Brimstone. Τέλειο, τέλειο. Περίμενα θα φάω damage, αλλά τελικά δεν έφαγα. Πάντα χαίρομαι. Οχ, τι είναι, δεν φάγαν καθόλου damage. Τι φάση. Οκ. Okay. Reroll έχουμε. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε κάπου. Όχι, προς το παρόν. Δεν πειράζει όμως, δεν με χαλάει και τόσο πολύ. Τα πράγματα πάνε ιδιαίτερα καλά, οφείλω να ομολογήσω. Αυτό είναι το καλύτερο hit που μπορούμε να κάνουμε τώρα. 2-1. Και κουλούρι και τυρί. Που λέει μια ψυχή. Όχι, ευχαριστώ. Μυστικό δωμάτιο. Μυστικό δωμάτιο. Τι καλά που θα ήτανε. Νόμιζα θα το σκότωνα με την πρώτη. Όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι damage up, οπότε θα το πάρω. Α, Charm Tears. Δεν θα το έπαιρνα αν ήξερα τι είναι αυτό. Κρίμα. Τι θα ήθελα τώρα, θα ήθελα να βρω κάτι καλό στο shop μας, αλλά... Λοιπόν, θα πάρουμε τα άπειρα κλειδιά. Αν είχαμε άλλο ένα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι καλό. Speed down. Ναι, δεν ήταν τόσο καλό όσο περίμενα. Δεν πειράζει. Κρατάμε το reroll μας. Για τη μαμά. Δεν έχουμε φάει ακόμα damage. Μην το ξουζέψω. Παραλίγο εδώ πέρα. Η ερώτησή μου είναι γιατί δεν έχουμε ξεκλειδώσει ακόμα. Ακόμα όμως. Χώρο Βάμπυλον. Όχι. Ευχαριστώ. Lord of the Pit. Αυτό θέλαμε. Και γιατί έχω ξανά το reroll αφού έκανα reroll. Είχα ένα reroll καβάτζα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Σίγουρα θα γίνω γκάπη σε αυτό το παιχνίδι. Το σίγουρα, εντάξει. Ποτέ μιλέ σίγουρα. Αλλά... εμπιστεύομαι. I have faith. Σηκωθείτε. Σήκω και εσύ. Καλά. Μάλλον το ακούμπαγε η μύγα από το που είχα γύρω μου. Γι' αυτό δεν... Καλή φάση. Λοιπόν, αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι η πιθανότητα να γίνουμε γκάπι. Ή να βρούμε ένα mom's knife. Αν και στη φάση που είμαστε... Και mom's knife να μου δίνανε. Δεν θα το έπαιρνα. Προτιμώ τον Brimstone χίλιες φορές. Balls of steel. Για μελλοντική χρήση. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα μέσα. Έχουμε κάτι που θα πεθάνει πολύ εύκολα. Και εδώ πέρα είναι που βγάζει τα λεφτά το flying. Γιατί θα τρώγαμε τόσο damage. Α, αυτό ήτανε. Καλή φάση. Δεν μ' αρέσει αυτό. Gap is po απ' την άλλη.
Τέλειο. Δεύτερο item κάπι. Για να δω, έχω ουρίτσα. Δεν έχω ουρίτσα, άρα δεν έχω γίνει κάποιο ακόμα. Και ένα τζάμπα mark. Μ' αρέσει. Λοιπόν, speed and shot speed up. Αυτό είναι τέλειο. Ξέρεις τι, έχουμε αρκετά spirit hearts κάτω, ώστε μπορούμε να τσεκάρουμε λίγο τον όροφο να δούμε τι παίζει εδώ πέρα. Έχουμε και τον Balls of Steel. Σίγουρα κάτι έξυπνο μπορεί να παιχτεί. Γιατί το άνοιξε με το κλειδί, βρε. Μπορούσε να πετάξει από πάνω παιχνίδι. Και γιατί έπεσε εκεί πέρα πάνω του. Τι φάση. Δεν πειράζει. Γεια σου, Μάσκομ Ίνφαμι. Αντίο, Μάσκομ Ίνφαμι. Για να δούμε εδώ πέρα. Μπορεί να έχει κάτι μυστικό. Κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Κακό. Tears up. Αυτό θα το αποδεχτούμε. Ξαναπαίρνουμε το Balls of Steel. Έχουμε κάτι να ρολάρουμε, είναι η ερώτησή μου. Όχι, αλλά ελπίζω να βρούμε κάτι σύντομα. Μόνο rerolls. Σίγουρα. Αχ, το μωρέ. Είναι τόσο εύκολο. Και το τελευταίο είναι το... 4 Monstro. Και έφαγα ένα damage ολόκληρο. Ολάκερο. Λοιπόν, Lockdown δεν μας αρέσει. Balls of Steel θα το κρατήσουμε. Speed Down δεν μας αρέσει, οπότε... Πού είναι το Balls of Steel? Το πάνω? Ναι. Κρίμα, περίμενα τουλάχιστον ένα item για να κάνουμε reroll. Το περίμενα όμως, το ήθελα. Βόμβες έχουμε, βρε. 99 για την ακρίβεια. Να, τι κυμίγα που έκανε τελειωτικό damage. Είμαστε full extra spirit hearts. Βόμβα, πιθανή βόμβα. Όχι. Βασικά το μεγαλύτερο fail το οποίο έκανα σε αυτό το run είναι ότι δεν χρησιμοποιούσα τόσο καλά το battery. Όλα θα πηγαίνανε καλά, δεν μπορούσα να σου πω τίποτε άλλο. Κλειδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχω. Για να δούμε τι είναι αυτό. Αμνίζια. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Ψωνίσαμε αυτό το μαγαζί. Δεν μου κάνει ιδιαίτερα τα ρούχα. Τους τα πήγα πίσω, δεν τα δεχτήκανε. Ήταν αρκετά άσχημη εμπειρία για εμένα. Μύγες, μύγες, μόνο μύγες. Θα μπορούσα να είναι σε άπειρα σημεία το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, οπότε ξέρεις τι δεν αποκάνεις τον κόπ εκτός. Από αυτή τη βόμβα εδώ πέρα. Really? Δεν το περίμενα. Τικ. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Δεν θα αποδεχτώ, δεν είμαι από αυτούς. Ξέρεις τι, όμως έχουμε rerolls εδώ πέρα. Γιατί τα έχουμε πάρει όμως όλα. Κάποια στιγμή θα υπάρχει κάτι εκεί πέρα μέσα και θα χαίρομαι. Δεν πειράζει. Στο επόμενο, βασικά στο επόμενο δεν θα εμφανιστεί καν τέτοιο. Γιατί πέρασα από μέσα τη φάση. Ευκολάκι. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πόσο damage κάνουμε. Αυτός θέλει 4 hits. 4 ή 5. 5. Το οποίο είναι προβληματικό. Ίσως ένα damage up ακόμα δεν θα μας χάλαγε τόσο πολύ. Damage δεν φάγαμε. Ένα κλειδί, πρέπει να φτάσουμε στα 4 γιατί έχω μια υπόνοια ότι... Ξέρεις τι, ναι, θα φτάσουμε. Στο... Να πολεμήσουμε το LAM. Αυτή εκεί πέρα, η καρκίνη που βγαίνουν από κάτω, μου τις πάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Bad gas, lockdown. Κανένα καλό happy. Ωπ, επέζησε. Τι φάση, μάτι. Ακόμα και αυτοί πεθάνανε με τη μία. Lockdown. Παράλυσης. Τα καλά χάπια είναι καλά. Δεν. Bad gas, amnesia.
Δεν ξέρω αν παρατηρείτε κάτι το οποίο είναι συνεχόμενο. Δουλεύει κάθε φορά. Ξέρεις τι, θα πάω. Εδώ πέρα. Αφού δεν χωράς εδώ πέρα, πώς ήρθες? Έτσι, ψόφα. Και είναι κάτι άλλο, άλλος ένας. Ήταν άλλος ένας. Βασικά με το wafer που μας κάνουν μισή ζημιά, πιστεύω ότι... Τι φάση! Γιατί να την χτυκάνε όλα. Δεύτερο Balls of Steel. Μ' αρέσει, οπότε μπορούμε να κάνουμε αρκετές νητζιές σε αυτόν τον όροφο. Και να μας νοιάζει και ιδιαίτερα. Όπως επίσης θα μου άρεσε να έβρισκα και ένα Judgment. Γεια σας μυαλά! Αντίο μυαλά! Η ερώτησή μου είναι ότι έχουμε πάρει το The Negative, που σημαίνει μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το The Lamp σίγουρα. Η ερώτησή μου όμως είναι μήπως θα ήταν καλύτερο να πάμε τέτοιο. Να πάμε να αντιμετωπίσουμε τον Isaac. Γιατί τον έχουμε. Ναι, έχουμε ακριβώς δύο κλειδιά και θα μείνουμε στα τέσσερα. Όχι. Αυτό η ρολάρι... Νομίζω η ρολάρι τα consumables μας, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα. Μυστικό δωμάτιο. Όχι. Πήρα τον podcast, έτσι δεν είναι. Το ήξερα ότι κάτι πήγαινε στραβά. Κάτι ήταν σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Μ' αγαπάνε! Και ένα τελευταίο εδώ. Σουμπταγούπ, δεν το θέλουμε. Σίγουρα θέλουμε Dead Bird. Αυτό δεν ξέρω καν τι είναι, όπου θα το πάρουμε. Little Hunt. Fear him. Fear me. Υπέρα μπήκαμε. Α, ναι, ήταν το μέρος με το Spirit Heart. Οπότε τι κάνουμε, είναι η ερώτηση. Καλά, ας πάρουμε για να είμαστε και full health. Όχι ότι έχει σημασία. Ναι, εδώ πέρα δεν μπορείς να με χτυπήσεις. Σχεδόν. Λοιπόν, Devil Room εδώ πέρα, γιατί κάποιον είδα να μου το λέει στο προηγούμενο... σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, είναι ότι εδώ πέρα δεν έχει ποτέ item. Είτε πηγαίνεις κάτω, είτε πηγαίνεις πάνω. Λοιπόν, έχουμε ένα καλό run, πιστεύω, για να πάμε στο Lamp και να το σκοτώσουμε. Θα μπορούσαμε να πάμε Isaac, αλλά... δεν ξέρω. Βασικά, ίσως δεν έχουμε τελειώσει το Polaroid. Πρέπει να σκοτώσουμε πολλές φορές εδώ πέρα το... τέτοιο. Τώρα ποιο είναι... αναρωτιέμαι ποιο χόντι ήταν το δικό μου. Καλή φάση. Γκάπι σκόλαρ, νομίζω πως μόλις γίναμε γκάπι. Για να δω ουρίτσα. Ναι, έχουμε ουρίτσα. Τελείωσε. GG, well played. Αχ, το μωρέ, είχε μείνει ένα. Βασικά πάμε τέρμα γρήγορα να το νικήσουμε αυτό το run, γιατί απλά... Ωχ! Missing poster, τι είναι αυτό? Το ξεκλείδωσα τις προάλλες, το ξέρω, αλλά... δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία. Καλά, με τις τόσες μύγες που έχουμε, πέθανε μόνο από τις μύγες. Για να πάμε το Missing Poster να δούμε αν γίνεται κάτι. Έτσι κι αλλιώς γκάπι θέλαμε να γίνουμε με το χέρι, οπότε γι' αυτό το αφήσαμε. Ου, κακούλι! Σόφα, ευχαριστώ. Έχω και το Balls of Steel, οπότε δεν φοβάμαι ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να είναι από εδώ. Αγάπησέ με. Ή και όχι.
Ξέρεις τι. Δεν με χαλάει αυτό το damage γιατί... Βασικά δεν πρόκειται να με ακουμπήσουν ποτέ. Κοίτα εδώ, μωρέ. Να αποκτήσουμε μια καρδιά έτσι για να μου ότι κάτι κάναμε. Oh! Αυτό είναι το κακό δωμάτιο. Αυτό θα ήταν πιο κακό αν δεν ήμασταν γκάπι. Φιου. Οκ, okay, δεν μπορούμε να κάνω πολλά πράγματα, οπότε πάμε να αντιμετωπίσουμε τον Σέιταν. 5, 4, 3, 2, 1. Μ' αρέσει. Επίσης μ' αρέσει. Και αυτό μου άρεσε. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα με τα πόδια τι θα κάνουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο βασικά. Χάσε μία καρδιά ολόκληρη. Οπότε έχω το missing poster. Θέλω να δω αν θα γίνει κάτι. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό το missing poster. Τα τρία ερωτηματικά πάντα με μπερδεύουν να τα βλέπω σε παιχνίδι. Λοιπόν, dark room. Δεν μπορούμε να πούμε εδώ μέσα, by the way. Guppy's tail. Όχι ότι έχει σημασία. Tears up, το οποίο αποδέχομαι. Αμνίζια, καλή φάση. Οπότε, ναι, ας μπούμε εδώ πέρα μέσα. Μύγες εναντίον. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, ας το πάρουμε. Bloodsucker. Οκ. Γι' αυτό είναι οι μύγες εδώ πέρα. Όσο δεν φτάνει αλεπού, χρησιμοποιεί τις μύγες και τα πιάνει. Robo Baby. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτό όμως είναι ένα νταματσά που μου αρέσει. Πού θα πέσει αυτός ο μάνστρο. Ω, γιατί έπεσε ξανά στο ίδιο σημείο. Α, γιατί ήταν fear. Ήταν fear το τύπος. Ακούστηκα πάρα πολύ αγχωμένος για το συγκεκριμένο, έστω και αν δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, κοίτα εδώ πέρα τι τους κάνουμε απλά. Είναι παράνομο το damage που κάνουμε. Η συνθήκη της Γενέβης δεν θα... Και ξέρεις τι, αλλά θέλω να βρω τα πάντα όλα. Θέλω να δω αν μπορώ να βρω ένα dodge key στο rotation για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το άλλο δωμάτιο. Γιατί σε περίπτωση το καταφέρουμε. Απλά πιστεύω θα είναι καλύτερο... δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Ούτε αυτό ξέρω. Unbreakable. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Για να δούμε. Ήμουν σίγουρος ότι θα πέταγε κάτι. Θέλω να μπω εκεί μέσα. Όπω το κακόμοιρο, ούτε να τρέξει έξω δεν προλάβε. Αυτό το baby αντιγράφει κάποιο δικό μας baby. Α, flaming βόμβες επίσης. Για να δούμε τώρα τι κάνουν οι βόμβες μας όταν τις βάζουμε κάτω. Τα πάντα όλα. Πω πω, αυτό θα πει μόνο όχι τόσο αντίπαλος. Α, δεν έχουμε άλλο ρολ. Mulligan. Το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να βγάζουμε διπλάσεις σχεδόν μύγες από ό,τι έχουμε με τον Guppy. Κρίμα, ήσασταν καλή. Το σκεφτήκατε ότι πήγατε να κάνετε κάτι. Βασικά αυτή τη στιγμή πιο... όχι δύσκολος. Ο πιο... Oh, come on. Ναι, και αυτός είναι λίγο προβληματικός εχθρός. Ναι, ναι, τρέξτε. Τρέξε, τρέξε να ξεφύγεις. Χαχα, ούτε καν με ακούμπησες. Ρίξε κάτι. Έλα, θέλω να ρολάρω, please. Please και thanks. Τίποτα, καμία αγάπη. Κάνε ένα ρολ. Οκ.
Και για να δούμε, μυστικό δωμάτιο. Έλα. Όχι. 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 Από τώρα κάτω. Έχω βάλει, έτσι δεν είναι. Οπότε δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα. Σίγουρα εδώ είναι τότε. Το ήξερα. Για δύο κλειδιά όλη αυτή η καταστροφή. Τέλος πάντων, πάμε να πολεμήσουμε το λαμ. Ναι, ήταν τόσο δύσκολο. Αυτό είναι καλό run. Πήγα το Missing Page. Για να δούμε. Θα έχει κάποιο διαφορετικό τερματισμό. Μάλλον όχι. Θα έπρεπε να πάω το Missing βασικά στον Isaac, ίσως. Αλλά δεν μπορούσα. Το είχα πάρει ήδη σε all. Προβληματικό. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα δούμε την επόμενη φορά και καλή συνέχεια.